Μην το κάνει. Άρα είμαι αρνητική. Ναι, ναι, είστε αρνητική. Είναι όλο φάνερο. Είμαι θετική στο κοτόπουλο όμως. Α, κάπου εκεί για να τραβήξεις. Μη φοβάσαι. Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Έχει κρύο, ξανά μένουμε σπίτι. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, δεν γίνεται να μην το περάσουμε μαζί αυτό. Το ξέρατε κατά βάθος και στέλνετε μηνύματα, αλλά δεν σας έλεγα γιατί είμαι τέτοια. Και δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια ότι θα αντέξω και αυτές τις 30 μέρες και άλλες 30 μέρες για τα Χριστούγεννα. Τις 30 μέρες για τα Χριστούγεννα τις κάνω σίγουρα. Βασικά, όχι, θέλω πολύ να πω μεγάλα λόγια. Μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια και θα το κάνω και τώρα. Θα το κρατήσω μέχρι 25 Δεκέμβρη. Καλημέρα! Ω, καλημέρα σας. Κάτι στάζει αυτό στο πάτωμα, μωρέ. Λούξη, καλημέρα. Κάνεις όμορφε. Έφαγε. Θεωρείτε ότι ο Κλεάντης έφτιαξε λίγο παραπάνω καφέ από όσο θα έπρεπε και αυτό συνεχίζει να ρίχνει. Τι έχεις πάθει, θες πολύ καφέ, κοιμάσαι πάνω σου. Πάρα πολύ, τώρα ξέρεις τι κάνω, θα ενώσω ένα καλαμάκι από εδώ μέχρι εκεί έτσι. Τρελό καλαμάκι, αυτά τα στριφογυριστά. Ναι, πιο δύο έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να πιεις 6 για να πιεις όλο αυτό. Πάω πληθώ, δεν μπορώ να ακούω στα μούδια μου. Έλα, πήγαινε, πήγαινε. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, να σας πω ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καραντίνο vlog και αυτό είναι ότι αυτή τη φορά θα δουλεύω. Είναι η πρώτη φορά που θα σας πάρω μαζί στη δουλειά και έχω λίγη αγωνία, ετοιμάζομαι και πάω. Αχω. Ο Κλεάντης μου βάλε τη βιταμίνη μου. Πρέπει να αντιλαμβάνεις κάθε μέρα. Θα πνιγώ, μωρέ. Ναι, πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Η βιταμίνη είναι κάπου καλού. Τι λέω, και τα βόταν, αλλά η βιταμίνη είναι κάτι καλύτερο. Πάνος Βλάχος από την Αγγελική, για όσους δεν καταλάβατε. Καλημέρα! Τι κάνετε, ο Παναγιώτης Ραφαήλ. Γεια σας, παιδιά! Ο οποίος θα κάνει vlog μας και σας έχω πει, να πάτε να το ακολουθήσετε στο κανάλι του. Ο Θάνος ο Βάγιος μας. Ο TV Άγιος. TV Άγιος στο YouTube. Θα σας αφήσω και αυτό εδώ πέρα από κάτω. Και εδώ πέρα έχουμε τη Ράνια Αλευρά. Μελετάω πάλι. Πάλι μελετάς, μα όλη μέρα. Να σας πω ότι αυτό εδώ το γραφείο ήταν το δικό μου γραφείο, αλλά μου το πήρε η Ελίνα Ιδελαλοπούλου. Βάσια Γρηγοράκου. Βάσια Γρηγοράκου, κυρίες και κύριοι. Βοηθός αρχισυντάκτη, πάρουμε πάρα πολλά νεύρα σήμερα. Ξέρεις γιατί έχει νεύρα. Γιατί. Γιατί είναι βοηθός αρχισυντάκτη. Ξέρεις γιατί έχω νεύρα. Γιατί. Γιατί ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα. Εγώ βλέπω την έρευνά του εδώ. Την ψεύτικη έρευνά. Ψεύτικη. Δεν τρέπεσαι. Όχι. Εγώ καθόλου. Ούτε εγώ. Τέλεια τότε! Μην το κάνεις! Α, ο καφές μου! Δεν τρέπεσαι να συμπεριφέρεστε έτσι! Η Ντορέτα και η Ζάνη! Έλα, έλα, έλα! Πάρε κι άλλο να διαβάσεις! Α, ο Αντίνος, ο φίλος μου που παίζει στο Χίλιο! Γεια σου, Αντίνο, ε! Κοίτα, 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 κοίτα! Έλα! Παναγιώτη! Έλα, είναι το επόμενο βιβλίο που θα ντύσεις με την ψεύτικη έρευνά σου! Τον κατηγορείς και για ψεύτικες έρευνες! Ξεκάθαρα! Για βγάζω τα μάτια μου κάθε εβδομάδα, μιλάω με πανεπιστήμια, με Πριτάνης, εγώ σε υποστηρίζω. Με κηλικία από πανεπιστήμια για να πάρω τις έρευνες. Και εσείς μου τις διαλύετε. Μιλούσα όλα αυτή στην πνίγω, με πνίγω, συγγνώμη. Πνίγεται και δεν είναι τα ακουστικά. Ρε Παναγιώτη, δεν είναι τα ακουστικά. Εδώ! Δεν είναι στην πέραση του. Ελένη Καλλιόρα, κυρίες και κύριοι. Η Ελένη μας αναλαμβάνει και με παίρνει έτσι που είμαι έτσι. Και θα δείτε πώς θα με κάνει. Και η Μελίκα μας! Η Μελίκα θα πιάσει αυτά τα μαλλιά και θα τα κάνει ανθρώπινα. Όπως καταλαβαίνετε, χαμός θα γίνει, κορίτσια. Κορίτσια λέει εδώ, εκεί ξέρω δεν είστε μόνο κορίτσια, μην με μαλώσετε. Λέει Αλίκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Και ο Μίκης, παιδιά, ο Μίκης της Ναταλίας. Επίσης, να ξέρετε ότι λόγω της κατάστασης φέρνουμε τα δικά μας καλλιτικά και πινέλα, γιατί εδώ πέρα προσέχουμε πάρα πολύ για να έχουμε. Ναταλία Αργυράκη in the house. Αχ, πάνε κάτσε να δείτε με λίγο να κάνω έτσι. Είσαι ωραία, παιδί μου. Τι γίνεται, καλά είμαστε εσείς. Χαιρετάω. Γεια. Πουλόβερ φοράει, τι να πω. Αλλά σήμερα έβαλα και εγώ ένα ψιλούλι όμως, όχι σαν το δικό σου. Ναι, όχι, καλά έκανε και εσύ. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ, διότι κρυώνω. Τι συμβαίνει? Και ο Θάνος Παπαχάμος, παιδιά, και θα σας αφήσω και το δικό του κανάλι από κάτω στο κουτί περιγραφή. Συμβαίνει vlogging. Γεια σας, να γυρίσω. Μηχανήματα. Ο κύριος Χάρης Τούμπος, αλλά δεν φαίνεται, φαίνεται μόνο... Κύριε Χάρη, ελάτε στο πλάνο. Κύριο
κύριε Στάρη. Γεια. Γεια σας, Κωνσταντίνε. Γεια σας, Ελίνα. Έτοιμο το μακιγιάζ και τα μαλλιά. Είναι πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστώ, κορίτσια. Αλλά δεν έχουμε βάλει κραγιόν, γιατί τώρα θα κάνουμε το rapid test πρώτα για να δούμε ότι όλα είναι καλά και μετά θα συνεχίσουμε. Η Ελένη. Εδώ είναι το ιατρείο. Γεια σου, Βασιλική! Γεια σας! Τι κάνετε? Η Βασιλική, είμαστε καλά εσείς. Μια χαρά, θα μου κάνει το τεστ. Έμαθα ότι έχεις πάρα πολύ ελαφρύ χέρι. Έχω. Πρόσμα λίγο αντισηπτικούλη στα χέρια για λόγους υγιεινής. Δεν θα ήθελα να μου ρουφουνίσετε. Εντάξει. Να μου τα υγρά προς τα μέσα. Υπόσχομαι. Ωραία. Θα το κάνουμε το ίδιο και από το άλλο σημάκι. Το βάλαμε. Τέτοια. Δεν κατάλαβα τίποτα, να τα λέμε και αυτά. Η Βασιλική, κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Είμαστε εδώ σε εξωτερικό χώρο και περιμένουμε τα αποτελέσματά μας από τα τεστ. Με πάρα πολύ αγωνία. Ναι, τα πήγαμε όλοι καλά, νομίζω. Με ασφάλεια. Καλημέρα. Το είχα ξεχάσει. Ο Κώστας ο Τσούρας. Με βλέπεις κατακρισμένο τώρα, μόλις έκανα το τεστ. Και πώς τα πήγες? Δεν ξέρω, μπορεί και 20. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι να μπεις Αθήνα. Όχι, στην Κρήτη θέλω, γίνεται. Έστω, ας είναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό εδώ το C σημαίνει control και κάτι έχει να κάνει αυτό τώρα με ένα κοτόπουλο, μην με ρωτήσεις τι. Μάλιστα. Το TAF είναι, να το πω. Ναι. Είναι, λέει, η μίξα μου, λέει. Έλα, η κυρία. Μου. Ναι, και το ότι αντέδρασε και εδώ δεν αντέδρασε σημαίνει ότι είμαι πάρα πολύ καλά, αυτό σημαίνει. Μπράβο, ρε Θάνο. Περιμένω τα αποτελέσματα, αλλά αφού ο σύζυγος είναι καλά, θα είναι και εγώ. Έτσι, η σύζυγος. Έχω πολλές σχέσεις παράλληλες, αλλά παράλληλα δεν ξέρω τι να κάνω γι' αυτό. Αφού το δέχεσαι. Όχι, δεν το δέχομαι, θα βρω άλλον είπα. Λοιπόν, είστε αρνητικοί του κορονοϊού. Ωραία, χαίρομαι. Τι κάνω, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Μπορείτε να μιλήσετε τελείως. Πείτε της αυτό με το κοτόπουλο. Πάρα πολύ. Πείτε της με το κοτόπουλο. Με το κοτόπουλο. Λοιπόν, εδώ στο τριβλίο παρατηρούμε. Το σε είναι το control. Το control είναι ένα αδρανοποιημένο κορονοϊό που το παίρνουμε από ένα ζώο. Συγκεκριμένα το πήραμε από το κοτόπουλο. Το TAF είναι το τεστ. Το τεστ της εσείς. Δηλαδή το υγρό της μύτης σας συγκεκριμένα. Άρα είμαι αρνητική. Ναι, ναι, είστε αρνητική, είναι όλο φάνερο. Είμαι θετική στο κοτόπουλο όμως. Είστε θετική, είστε θετικός άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να μπω. Γεια! Η χαρά μικρού, κυρίες και κύριοι, που είναι στη λίστριά μας. Είστε καλά? Είμαι πολύ καλά, εσύ. Καλά είμαι κι εγώ. Α, διαβάστηκε, διαβάστηκε. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα βάλω σήμερα και θα βρούμε και τα παπούτσια. Τι θα βάλεις και παπούτσια? Να μην βάλω και παπούτσια. Εγώ νομίζω ότι μου αφήσει καλύτερα. Οι κάλτσες μου έχουν ξεβάψει κιόλας. Έχουν μαυρίλισσα από το παπούτσι. Αυτό το παπούτσι είναι μαύρο. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που το δείχνεις. Καλησπέρα. Πάντα τέλεια. Του τράβηξα και δεν έγραφα, θέλω να σα πω, αν το ξέρετε κι εσείς. Δεν πειράζει, είσαι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγένεια. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να ταξίδεις όλα έτσι κι αλλιώς. Παιδιά, ο Γιώργος ο Ζαμπός είναι χολύπτης μας. Η Βελίνα μας είναι το καλύτερο παιδί. Έλα να χαθείς. Όχι, όχι, μα είσαι, πρέπει να τα λέμε. Στο αρδέλι θα βάλουμε. Α, κάπου εκεί για να τα δεις. Ναταλία Γερμανού, κυρίες και κύριοι. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Και εγώ ρε Ναταλία, τι θα κάνει. Τόσο πολύ που σ' αγαπώ και την ώρα που βρίσκω τραγούδια που σ' αγαπώ ακόμα. Συγγνώμη, δεν διακοπτώ άλλο τώρα. Μετά θα ξανάρθω όμως. Να αφήσω πότε θες. Εντάξει. Κάπου εκεί για να την βρεις. Παρακαλώ. Και μετράμε τις αποστάσεις, παιδιά, από τα σκαμπό, για να μην καθόμαστε κοντά. Ευχαριστούμε, Αλέκα. Βγαίνουμε, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο. Έτοιμοι είμαστε. Τι γίνεται στο break, στο έχουμε break. Έχουμε διάλειμμα τώρα. Με τι το πήρες το τεστ σήμερα? Περνάει το τεστ, ζωή. Πες μου, με τι το πήρες? Πήρα, βγήκα πρώτη στο κοτόπουλο. Μπράβο! Αυτό με το κοτόπουλο το κατάλαβες? Όχι. Μας το είπε η κυριούλα ότι ναι, το έχει, λέει, το τεστ κάτι κοτόπουλα μέσα. Το εξήγησε. Και εγώ τα θέλω, αν ήταν chicken wings, Fridays, not sponsored, φαντάστηκα αυτό, γιατί πεινούσα εγώ εκείνη την ώρα. Κάνω μια ξανάγηση στο φως στο τούνελ. Είναι φως στο τούνελ, ναι. Θέλω να πω ότι κάθε φορά φέρνει ο Παναγιώτης σάντουιτς να φάμε, φέρνει και για εκείνον και για μένα. Σταμάτα. Και αυτή η εβδομάδα είναι που κερνάω εγώ. Εγώ πήρα από εδώ, από το κυλικείο, από την κυρία Ελένη. Εσύ, πέραν το ότι πήρες από το κυλικείο από την κυρία Ελένη, σήμερα γιατί έχεις ντυθεί? Τι έχω ντυθεί? Σεξι κορονοϊός. Σεξι κορονοϊός. Δείξε και το Γιώργο που του το υποσχέθηκα. Α, Γιώργο παίζει. Ο Γιώργος μας, παιδιά, κοντινό, θέλω μέσα. Καλύτερα, μου. Κοντινό. Η Χριστίνα από τον Μπάτσελο. Ναι. Εντάξει,
Και εδώ είναι τα κορίτσια. Νομίζω η μόνη που δεν σας έδειξα είναι η Βαρβάρα, παιδιά. Η οποία Βαρβάρα είναι στυλίστρια της Ναταλίας. Και ερχόμαστε εδώ στο διάλειμμα. Που δεν είναι διάλειμμα. Είναι η ώρα που έχουν τον καλεσμένο στην εκπομπή και εμείς ερχόμαστε εδώ στο καμαρίνι και τρώμε με τον Παναγιώτη σάντουιτς. Κάτι έκανα στο τηλέφωνο. Το έκλειψες μάλλον. Δείξε μας τι έχει μέσα. Εγώ είναι. Βλέπουμε την εκπομπή αλλά από το καμαρίνι. Κυρίες και κύριοι, χειροκρότημα. Να σε ρωτήσω. Πού το χειροκρότημα, πού είναι. Θα βάλω εγώ ψεύτικο. Έχεις κάποια πολύ καλή σειρά να προτείνεις. Θέλω να δω τον Γκαμπί. Όποια σου έρθει. Κι εγώ θέλω να το δω. Δεν έχω δει το τελευταίο καιρό κάτι, ομολογώ. Έχω μείνει στο Unorthodox. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό όμως. Καταπληκτικό. Καταπληκτική ερμηνεία επίσης. Μόλις βρω, θα σας πω. Εντάξει, θα περιμένουμε. Γεια σας, ρε παιδιά. Γεια σου, ρε παιδί. Γεια. Περίμενε. Αυτό είναι το κορίτσι που ψάχνει σπίτι. Χόπι. Πεθαίνω και με το χιονγκάκι, δεν μπορώ. Λίνα, λοιπόν, άκου, θα κάνουμε το εξής. Αν σε 8 μέρες δεν έχουμε βρει, θα έρθεις μαζί μου, ναι. Ναι. Είναι καταγεγραμμένο αυτό τώρα. Ναι, ο Νίκος ο Κεντζέας είναι ο παραγωγός μας. Ευελίνα. Και όσοι βλέπατε υπέροχα πλάσματα, τον ξέρετε ήδη. Τι να κάνω να μην το πω. Κρύβομαι, εντάξει. Που έφτιαχνε τις πανακόπιτες. Κάτσε να βάλω και τα γυαλιά. Τώρα πει δύσκολο και μάσκα και γυαλιά. Γιατί. Όχι, εντάξει, σας αναγνωρίσουμε και πάλι. Εντάξει, εντάξει. Γράψτε μου από κάτω. Ο Βασίλης Τριμούσης, αρχισυντάκτης μας, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω, μόνο αν ήθελες να πεις μπράβο, Ευελίνα, είσαι φοβερή στην εκπομπή. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί πού, σε τι είδους. Στο YouTube κανάλι μου. Πολύ ωραία, μπράβο, Ευελίνα, είσαι καταπληκτική. Φοβερή, τα λέω και για να μην νομίζω ότι γελάω από τη μάσκα μου και δεν τα λέω σοβαρά. Τα λέω πολύ σοβαρά. Μπράβο, Ευελίνα, είσαι καταπληκτική. Δεν τον πίεσα καθόλου, όπως καταλάβατε, τα είπε αυθόρμητα. Και αυθόρμητα θα κλείσω και εγώ την κάμερα. Τώρα για να κάνουμε meeting, θέλω να σας πω ότι αργήσαμε λίγο να το κάνουμε γιατί σήμερα. Γυρίσαμε μια συνέντευξη που εσείς θα τη δείτε αύριο, δηλαδή σήμερα που βλέπετε αυτό το βίντεο, και είναι η Μαρίνα από το Bachelor. Και η συνέντευξη είναι πάρα πολύ ωραία. Και να σας δείξω και το σκηνοθέτη μας εδώ. Άφησέ μας να κάνουμε δουλειά. Γιατί, κύριε σκηνοθέτη μας. Τι, όχι, δεν θέλετε ούτε εσείς. Φιλιά πολλά, γεια. Μάλιστα. Γεια σας τώρα. Να σου πω κάτι. Γιατί? Θέλησα μόνο μου τα κορδόνια. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Όλο μόνο έχει. Ξανά ήρθα, γεια σας, τι κάνετε? Είναι ο Κώστας Γρηγοράκης, παιδιά, σκηνοθέτης μας, ο οποίος αρνείται να μας μιλήσει όμως. Είναι πίσω από τις κάμερες συνήθως. Μόνο ο Παναγιώτης σας αγαπάει πραγματικά και σας μιλάει. Γιατί δεν μιλήσει? Και η Βάσκα φυσικά. Η ώρα είναι 6 και 41 πρώτα λεπτά. Μόλις τελειώσαμε το meeting και τώρα φεύγουμε, παιδιά. Γεια σας, πάμε σπίτια μας. Ξανά! Γεια σας. Μαντρωμένοι στο σπίτι. Ναι. Μην βγαίνετε έξω ποτέ. Και θα έρθουμε αύριο πάλι. Θα συναντήσουμε ψυχιάρα και στον δρόμο τώρα. Νομίζω πως όχι. Ψυχή ζώσα δεν υπάρχει. Ζώσα, ναι. Λάνθιμε. Ευχαριστώ. Καλά, φαντάζομαι. Αγγελοπουλικά. Θυμάστε που η καλύτερη στιγμή της ημέρας για τις γυναίκες, εσείς θα καταλαβαίνετε, είναι που βγάζουμε το σουτιέν. Πλέον είναι η στιγμή που βγάζουμε τη μάσκα. Έγκωσα πια, έγκωσα. Πάμε σπίτι και θα τα πούμε εκεί. Γεια σου. Λουξίτα μου. Τι κάνεις? Πώς πέρασες σήμερα? Πώς πέρασες? Γεια! Τι ωραίο που είναι αυτό! Τι κάνεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει το φόρεμά μου που είναι από μέσα. Είναι αυτό που φόραγα στην εκπομπή. Παιδιά, δεν άντεξα, το πήρα. Ωραία. Ευχαριστώ. Εμένα δεν πήρες ένα φόρεμα. Μόνο για σένα παίρνω. Θα σου φέρω αύριο, αγάπη μου. Θα σου φέρω. Ό,τι βάλω αύριο θα σου φέρω να το βάλεις. Τελείωσε. Τι έκανες ως έλειπμα? Έφτιαξα λίγο κάτι στο κυμπέι, αυτό που δεν θα το αποκαλύψουμε. Ναι, κάτι ετοιμάζει, παιδιά, ο άτομος. Έπαιξε και λίγο παιχνίδι. Είναι, έτσι ακόμα είναι πλέον καθημερινό. Ναι, κάτι έχουμε καταλάβει. Δύο ώρες κάτι, όχι βασικά, είχα 2-3 μέρες να παίξω. Περιμένει να φύγω για να παίζει, κυρίες και κύριοι. Και αυτό γιατί δεν το ανάψαμε? Ναι. Κάθε φορά που γυρίζω από τη δουλειά, κάθομαι λίγο έτσι για ένα 20 λεπτό. Τρίβεται, παιδιά, είναι γάτα! Είσαι γάτα! Του λείπεις, ρε Μούλς. Και εμένα μου λείπει. Λείπεις τα Σάββατα και έχεις συνηθίσει... Το βλέπετε που τρίβεται, σαν γάτα. Τρίβεται πάνω μου. Θέλω να δείτε αυτό το παιδί που από χτες που του βάλαμε αυτό το χαλάκι εδώ πέρα, το χνουδωτό και το φλάφι, από όλο τον καναπέ γλιτώσαμε. Να και τα παιχνίδια του. Διότι κάθεται μόνο εκεί συνέχεια. Μπράβο σου, ρε Λούξη μου. Μιστάξαμε. Ναι, λίγο. Όχι, μην νιστάζεις. Γιατί?
Γιατί σήμερα θα δούμε ταινία. Ναι. Γιατί είναι το πάρτι μου, γιατί από τις 12 και μετά έχω γενέθλια. Εγώ έκατσα εδώ πέρα να μοντάρω γύρω στις 8.30. Τώρα η ώρα είναι 10. Κλεάνθη! Ναι. Ήρθα να κάνω μια ανακοίνωση. Τι? Γίναμε 100.000! Ο και αγιώς. Είναι τζούφιο! Ναι! Εκεί έφερες τζούφιο τέτοιο. Δεν ξέρω, περίμενε, ξανάρχομαι. Είναι όλα τζούφια! Άρα εγώ δεν ξέρω να το κάνω. Τρόμαξε το παιδί. Κάποια στιγμή να κάνουμε. Να βγάλουμε αυτό. Ναι. Ναι! Γίναμε 100.000 ρε παιδιά! Μη φοβάσαι! Γίναμε 100.000! Γίναμε 100.000! Θυμίζει λίγο κοτουλίτσα! Γίναμε 100.000! Ναι! Πόσο ευχαριστούμε να πούμε! Είναι πάρα πολύ ωραίο ρε παιδιά! Στέλνουμε καρδιές και αγκαλιές και φιλιά! Πάρα πολύ! Μας φτιάξετε τη διάθεση! Χριστέ μου παιδιά, είναι πάρα πολύ 100.000, το αντιλαμβάνεστε! Παραπάνω από το ΟΑΚΑ, γεμάτο! Σας στέλνω μεγάλη αγκαλιά, έτσι, έτσι, έτσι και πατ και τέτοια! Έχω χαρεί πάρα πολύ. Το μεταξύ το βλέπαμε στη μέρα, αλλά είχε μια ψηλή απόσταση και λέω δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Λίγο πριν τα γενέθλιά μου. Έγινε το σαν γενέθλιά σου. Ναι, ρε παιδιά, είναι το πιο ωραίο δώρο. Τι θα λέμε τώρα που θα είμαστε 100.000. Πλέον δεν λέμε να τα εκατοστήσουμε. Ναι, τώρα πρέπει να βρούμε άλλη ευχή. Εσύ τι έχεις να πεις για όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς να πανηγυρίσουμε. Για αρχή, πάμε να ξεβαφτώ. Στο μπάνιο έχουμε βάλει αυτό το μικρό χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Δεν είναι πολύ γλυκούλι. Το έχουμε βάλει μέσα εδώ που είχαμε ένα άλλο φυτό. Το οποίο μπορεί και να το σκότωσα. Το μπάνιο είναι στολισμένο. Τα Χριστούγεννα έρχονται. Εδώ παλιά είχε κάτι ο καθρέφτης και μπορούσα να κουμπίσω την κάμερα και να σας μιλάω και να με βλέπετε. Αλλά τώρα αυτό δεν υπάρχει. Εδώ δεν χωράει η κάμερα. Και την ακουμπάω εκεί πάνω στα πλάνα που βλέπετε πλέον το πρόσωπό μου. Και τώρα δεν γίνεται να ξεβαφτώ και να μιλάμε. Αυτό είναι κατάρα. Και εδώ είχαμε ένα ραφ που την έβαζα. Ήταν έτσι το πλάνο. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι, αλλά πάει και αυτό. Τώρα. Έκανα πάρα πολύ ζεστό μπάνιο, έβαλα πιτζάμες, έπιασα κοτσάκι, έβαλα και ζεστές παντόφλες και ο Κλεάνθης σερβίρει γεμιστά που έφτιαξε η μαμά του η κυρία Λένα που τα φτιάχνει πεντανόστιμα. Τα κάνει πολύ ωραία. Τι έχεις κάνει εδώ, τι installation είναι αυτό. Α, πάρα πολύ ωραίο. Τι θα δούμε. Α, τη σειρά. Ναι, λοιπόν. Ξεκινήσαμε χτες, όχι προχτές ξεκινήσαμε και μας πήρε ο ύπνος και είδαμε το υπόλοιπο μισό χτες και είδαμε το πρώτο επεισόδιο της η έπαυλη του Bly Manor. Το σκοτώνω, για βάλτε το δούμε πώς λέγεται. Bly. Οι δαίμονες της έπαυλης. Bly. Ασκέτο. Μάλλον στα αγγλικά το λένε κάπως αλλιώς. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι το έχετε δει, πείτε μας μερικά μικρή πράγματα. Μιλάει στα πετσαρίες. Μιλάει στα πετσαρίες. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να το κοιτάξει λίγο. Ο Λουκουμάς έχει συγκεντρωθεί πάρα πολύ στο επεισόδιο. Το βλέπετε. Έχει κολλήσει. Λοιπόν, παιδιά, η σειρά είναι σούπερ φανταστική. Το δεύτερο επεισόδιο... Πολύ από τα ωραία τρομακτικά, όχι από αυτά που λες. Βασικά η σκηνή αυτό με τη Σοφίτα ήταν. Μην πολύ... τους λες. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλές σκηνές με τη Σοφίτα. Ας δεν το έχετε δει, δείτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήθελα να σας πω κάτι που το σκεφτόμουν. Ότι βλέποντας το βίντεο πριν που μόνταρα μέχρι ένα σημείο, είδα ότι. Ειδικά εγώ το πρωί πια δείχνω τρελό ενθουσιασμό που λέω ότι ξαναξεκινάμε, τα ξαναμένουμε σπίτι. Και ήθελα να το διευκρινίσω. Εννοείται ότι δεν είμαι χαρούμενη με αυτό που γίνεται. Απλώς, εφόσον δεν μπορούμε να το αποφύγουμε και είναι έτσι η κατάσταση, δεν θέλω να έχω μούτρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλω να ούτε να ξύνει ο Κλεάνθης στο πόδι του και να μου κουνάει το χέρι μου που ακουμπάει πάνω, γιατί πάνω κρατάω την κάμερα. Και μου την κουνά. Εννοείται ότι είναι δύσκολα. Δυστυχώς για κάποιους είναι πολύ πιο δύσκολα, για άλλους λιγότερο δύσκολα. Το θέμα είναι ότι με αυτό που έχουμε, αφού αυτή είναι η κατάσταση. Παίρνουμε μια κάμερα στο χέρι και τραβάμε. Τι, δεν ήθελα να πω αυτό. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εντάξει, τώρα εμείς προσπαθούμε να την κάνουμε να είναι εύκολη. Ναι. Και πάντα προσπαθούμε τουλάχιστον να βλέπουμε τη θετική πλευρά. Ναι, ας προσαρμοστούμε στις συνθήκες όλοι όπως μπορούμε και όσο μπορούμε. Και όλα θα πάνε καλά, παιδιά, στο τέλος. Έχουμε να κάνουμε πράγματα αυτό το καιρό. Αν δεν πάνε καλά, δεν είναι το τέλος. Ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Αν τα πράγματα δεν είναι καλά, τότε δεν ήρθε ακόμα το τέλος. Δεν είναι μακάβριο αυτό να το λες. Ίσως είναι λίγο τρόπο το ξανασκέφτομαι. Ξεχάστε το τελείως. Ήθελα να σας πω ότι έρχεται. This is the end. Έχουμε να. Μην κουνά στο πόδι
σου! Έχουμε να βάλουμε χαλιά. Έχουμε να φέρουμε τα πράγματα τη βεράντα που τα έχουμε ακόμα στη μένα και α βρέχει αυτέ τι μέρε. Να τα έχουμε φέρουμε μέσα. Έχουμε να κάνουμε στολισμό και σκεφτόμουν. Χριστουγεννιάτικο. Γράψτε και εσύ από κάτω. Τι? Να μην κάνουμε ένα βίντεο το στολισμό. Να είναι δύο. Να στολίζουμε ένα λίγο κάθε βίντεο, μέρα. Όχι, ένα βίντεο ότι στολίζουμε τον εξωτερικό χώρο και ένα βίντεο τον εσωτερικό χώρο. Έχουμε τόσο πολλά για τον εξωτερικό χώρο. Έχουμε αρκετά. Θέλετε να το κάνουμε έτσι. Μήπως θέλετε να στολίζουμε και αποκατεβάζουμε μία μπάλα κάθε μέρα. Ούτως ή άλλως καιρό έχουμε ακόμα μπροστά μας. Όπως καταλαβαίνετε. Επίσης... Θα είναι όλο το βίντεο slow motion η μπάλα που πάνε να την κρεμάσουμε έτσι πάνω στο δέντρο. Επίσης είναι το σχέδιο μεγαλεπίβολο αυτό το κάθε μέρα, κάθε μέρα. Προσπαθώ να βάλω ένα πρόγραμμα στη ζωή μου ώστε να μοντάρω το απόγευμα μέχρι ένα σημείο για να έχω λίγο το βράδυ, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σε αυτό. Κοιμόμουν 6 και 7 η ώρα το πρωί. Και όλα τα βίντεο ήταν βράδυ μόνο. Ναι. Δεν είχαν μέρα. Ναι. Γιατί πια από την κούραση είχα αρχίσει κοιμόμουν όλο πιο αργά, ξύπναγα όλο πιο αργά και πήγαινε έτσι. Τώρα πρέπει να το διατηρήσω και γιατί δουλεύω παράλληλα. Αν δεν μπαινέψει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή καλύτερα δεν γίνεται. Μέχρι να τα λέει Γερμανού στον Α, 2 παρα 10. Εντάξει. 2 παρα 10 μέχρι τι 5 παρα 25. Ναι. 4,5 παρά 25. Ναι. Να μας βλέπετε και εκεί. Εγώ τώρα κανονικά για τη δουλειά είχα πολύ παραπάνω τρέξιμο και μοντάζ και εξωτερικά γυρίσματα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να γίνουν. Οπότε και για εκεί τώρα εγώ θα κάνω κάποια μικρά βιντεάκια στο σπίτι. Θα σας ζητήσω και συμβουλές να μου πείτε όταν είναι η ώρα. Το συζητήσατε. Ναι, το συζητήσαμε. Θα δείτε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι που είστε 100.000 γαμώτο σας. Δεν ξέρω τι να λέω με αυτά. Αφήστε με ήσυχοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Σταμάτα, Χριστιανέ μου. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Σε 40 λεπτά έχω γενέθλια. Και 20. Θα με βρουν να μοντάρω, ναι. Σας αγαπώ από εμένα. Εμένα. Και το παιδί. Να έχετε μια όμορφη μέρα.